Εορτασμό του Αγίου Πνεύματος σε όλη την Ελλάδα. Εκδηλώσει με αναβίωση ταφικών εθήμων στο Θρυλώριο. 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λίγη δροσιά να ζητούν και οι κομμωτινές στις γύρω παραλίες. Πλούσιο κέφι, άφθονο κρασί, παιχνίδια με τη φωτιά, χώρος και τραγούδι συνέθεσαν τη χθεσινή βραδιά στην κεντρική πλατεία Στρατώνων. Την τουριστική προβολή και ανάδειξη του Ιάσμου επιδίωξε η Δημοτική Αρχή μέσα από ένα ντοκιμαντέρ με ομορφιές της περιοχής. Με επιτυχία συνεχίστηκε και σήμερα το Star Cup γυναικών 2002 στην παραλία Μαγκάνων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δευτέρα 24 Ιουνίου σήμερα εορτασμός του Αγίου Πνεύματος και στο Θρυλώριο οι κάτοικοι γιόρτασαν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος κατά την ποντιακή παράδοση. Ακόμη πιο συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείο του Θρυλωρίου και αποχαιρέτησαν συμβολικά τους νεκρούς με ένα γιορτινό τραπέζι. Στην προσπάθεια αναζήτησης της παράδοσης ο πολιτιστικός όμιλος ποντίων Θρυλωρίου αναβίωσε σήμερα άλλο ένα έθιμο. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων. Από πέρυσι λοιπόν αναβιώνει το ταφικό έθιμο με την καθοδήγηση βέβαια των γυναικών που το γνωρίζουν και οι οποίες έδωσαν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τη χριστιανική παράδοση, η Παναγία κατά τη μετάστασή της προς τον Κύριο επισκέφθηκε την κόλαση και βλέποντας τους αμαρτωλούς να βασανίζονται, ζήτησε από τον Πατοδύναμο Θεό να τους ευσπλαχνιστεί. Έτσι ο Κύριος έδωσε παρηγοριά να είναι ελεύθερες οι ψυχές από την ανάστασή του μέχρι και την Πεντηκοστή. Ωστα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών ο κατά... Του Αγίου Πνεύματος κατά την ποντιακή παράδοση στο Θρυλώριο, οι ψυχές επιστρέφουν στον τόπο τους και οι κάτοικοι πηγαίνουν να φάνε μαζί τους, να τους κάνουν ένα εορταστικό τραπέζι, το οποίο στρώνεται έξω από τα νεκροταφεία μετά το Τρισάγιο και να τους ευχηθούν καλό ταξίδι. Να πάρω μια φορά σχεδίσουν όλοι. Έχει εδώ και κάποια χρόνια που ο κόσμος ζητούσε να αναβιώσουμε αυτό το έθιμο. Πέρσι για πρώτη φορά το κάναμε, είναι τα λεγόμενα ταφικά έθιμα, είναι έθιμο των ποντίων καθαρά. Εμείς το κάνουμε του Αγίου Πνεύματος, σαν σήμερα δηλαδή. Υπάρχει, η παράδοση λέει ότι η Παναγία είχε παρακαλέσει να ελευθερωθούν οι ψυχές για ένα διάστημα, γιατί είχε πονέσει πάρα πολύ βλέποντάς τες να βασανίζονται. Και από τότε που και ο Χριστός έκανε το χατήρι στην Παναγία για να... και έτσι μέχρι, μετά το Πάσχα, μέχρι και σήμερα οι ψυχές ήταν ελεύθερες. Λοιπόν, σήμερα επιστρέφουν στον τόπο τους. Οι πόντιοι κάνουν ένα τραπέζι, δεν είναι για συγχώριο σήμερα, είναι ένα τραπέζι όπου τρώμε με τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Οι γυναίκες μας το περιέγραψαν ως εξής. Το τραπέζι αυτό είναι συμβολικό, πως όταν έχεις κάποιο συγγενή στο σπίτι και στρώνεις το καλύτερο τραπέζι για αυτόν, το ίδιο κάνουμε και εμείς αυτή τη μέρα. Πιστεύουμε ότι ο νεκρός είναι μαζί μας και τον αποχαιρετάμε τρώγοντας μαζί του. Αυτό το τραπέζι δεν είναι για συγχώριο. Έλα, σήμερα κάνουμε, είναι της αναλήψεως, κάνουμε φαϊτά ό,τι έχει καθένας και τα φέρνουμε εδώ πέρα, τα στρώνουμε, μεταξύ τα διαβάζει ο παπάς και θα φάμε όλοι μαζί. Και τα διαβάζει και τα τρώμε όλοι μαζί παρέα. Φωνάζεται δηλαδή για να βγουν έξω οι νεκροί, να φάνε μαζί. Έξω είναι, θα μπουν σήμερα μέσα, θα μπουν μέσα, οι νεκροί ησυχία έχουν. Όλοι τους πεθαμένους και αυτοί πάνε και εκεί που πάνε και οι άλλοι πάνε στα σπίτια. Ναι, τελευταία μέρα είναι, θα τους ταΐσουμε, νηστική να μην είναι και μετά θα πάνε πάλι στον προορισμό τους. Υπήρχε μάλιστα η πεποίθηση ότι αφού οι ψυχές μετά το τραπέζι αυτό κατά τις 12 το μεσημέρι επέστρεφαν στον τόπο τους, μπορούσε κανείς να τις δει μέσα στα πηγάδια. Έπαιρναν έτσι ένα καθρεφτάκι και προσπαθούσαν να δουν στο νερό του πηγάδιου τις ψυχές των δικών τους ανθρώπων, κάτι βέβαια που δεν σχετίζεται με τη χριστιανική μας παράδοση. Τους 40 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της Κομωτινής. Πρόκειται πραγματικά για θερμοκρασία ψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα, κατά 6 βαθμούς περίπου. Πολλοί ήταν ωστόσο αυτοί και καλά έκαναν που εκμεταλλεύτηκαν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και απέδρασαν από την πόλη για να αναζητήσουν λίγη δροσιά στις γύρω όμορφες παραλίες του νομού μας.
Η ζέστη μέσα στην πόλη της Κομωτινής αφόρητη. Πολλοί ήταν αυτοί που αναζήτησαν σήμερα από νωρίς το πρωί λίγη δροσιά βουτώντας το θαλασσινό νερό στις γύρω παραλίες της περιοχής μας. Το θερμόμετρο άγγιξε όπως και χθες τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι εγκλωβισμένες αέριες μάζες που το προηγούμενο πενθήμερο επηρέασαν την κεντρική Ευρώπη προκάλεσαν λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και στην Ελλάδα. Θερμοκρασία υψηλότερη κατά 6 βαθμούς από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η διάρκεια της ζέστης δεν θα είναι μεγάλη, καθώς από την Τετάρτη και από τα βόρεια η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και θα επικρατήσει μελτέμι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πτώση θερμοκρασίας έγινε αισθητή σε όλη τη χώρα την Πέμπτη, οπότε και άνεμοι θα φτάσουν στα ανατολικά τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, την Τετάρτη και την Πέμπτη, στα βόρεια και πιθανώς στην κεντρική Ελλάδα, θα εκδηλωθεί περιορισμένη αστάθεια, δηλαδή θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα ανάπτυξη νεφώσεων στα ηπειρωτικά με πιθανότητα σποραδικών κατακίνητων κυρίως στα βόρεια. Εν τω μεταξύ, αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο και στα λιμάνια μετά τη λύση του προβλήματος της απεργίας των ναυτικών. Καθώς όλοι, εκμεταλλευόμενοι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εγκαταλείπουν την πόλη και κινούνται προς παραλίες. Αυξημένη κίνηση και στο τελωνείο των κήπων. Την Παρασκευή, να σας ενημερώσω ότι βγήκαν γύρω στα 65 με 70 λεωφορεία και επιστροφή έχουμε σήμερα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση φαντάζομαι είναι αυξημένη. Ο κόσμος προτίμησε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και τα παράλια της Τουρκίας λόγω του θερινού του καλοκαιριού. Σήμερα θα έχουμε μετά το μεσημέρι φαντάζομαι αυξημένη κίνηση. Περιμένουμε τα λεωφορεία γιατί μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχει περάσει, σχεδόν έχουν έρθει γύρω στα 4-5 λεωφορεία. Ο όγκος των λεωφορείων φαντάζομαι θα είναι μετά το μεσημέρι. Επιστρέφουμε, ναι. Ήταν ένα ταξίδι όχι τουριστικό. Ήταν ένα ταξίδι προσκυνηματικό στις χαμένες πατρίδες Ήμβρου και Τενέδου. Διοργανωτής ήταν η μέρη μου Ποντίων Κυριών, όπου πήγαμε να δούμε τους εγαπομείνοντες λίγους Έλληνες στα δύο νησιά και να τους δώσουμε και κάποια δώρα, κάποια εφόδια, καφέδες, είδη, βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, πολλοί άδραξαν την ευκαιρία του τριήμερου και βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Στην επιστροφή συναντήσατε και άλλα λεωφορεία. Ναι, αρκετά εδώ, όσο την γνώμη προς τα σύνορα, αρκετά λεωφορεία ελληνικά και τουρκικά, βέβαια πιο πολλά τα ελληνικά. Έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει λάβει τροχέα από το απόγευμα της Παρασκευής έως και αύριο το βράδυ με αφορμή την έξοδο των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Παιχνίδια με τη φωτιά, άφθονο κρασί, πολύ φαγητό, χορός και τραγούδι. Αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεταν τη χθεσινή βραδιά στην πλατεία των Στρατώνων. Ακόμη πιο συγκεκριμένα οι κάτοικοι των Στρατώνων αλλά και πολλοί Κομωτινέοι τήρησαν και φέτος το έθιμο του Αϊγιάννη του Κλείδωνα. Μικρά παιδιά παίζουν με τις φλόγες καθώς σπηδούν πάνω από την εστία της φωτιάς στην όμορφη γειτονιά των Στρατώνων. Όπως το έθιμο επιτάσσει του Αγιανιού του Προδρόμου ή αλλιώς του Κλείδωνα, νέοι και νέες, γυναίκες και άντρες ετοιμάζουν από νωρίς το πρωί πλούσιες ετοιμασίες για το βράδυ, εκεί όπου στην κεντρική πλατεία των Στρατώνων διοργανώνεται ένα πλούσιο γλέντι. Πλούσιο κέφι λοιπόν, άφθονο κρασί, παιχνίδια με τη φωτιά, φαγητό, πολύ τραγούδι και χορός συνέθεσαν το χθεσινό γλέντι στην πλατεία Στρατώνων στην όμορφη αυτή γειτονιά της Κομωτινής. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, το Κέντρο Λαϊκών Δρομένων Κομωτινής, ο Δήμος Κομωτινής και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Αξιόλογοι και η προσπάθεια του Συλλόγου Γυναικών Στρατώνων. Κάνει το προδρόμιο τον Κλείδωνα, που λέγεται Κλείδωνα. Θα κάνουμε τον Κλείδωνα. Θα ανοίξουμε πως ήταν το έθιμο αυτό εδώ στη Στρατώνα, που έχουμε από το πρωί γυναίκες, 50 γυναίκες που κάνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη ετοιμασία. Για όλο τον κόσμο ετοιμάσαμε φαγητό. Θα παρουσιάσουμε το έθιμο επίσημα εδώ και είναι πάρα πολύ ωραίο και θα χαρώ πολύ κόσμος να το δει. Η Στρατώνα πάντα κρατάει τα εθίματα και από αυτά τα εθίματα είναι ο Κλείδωνας. Για σου λέτε κάπως κρίνετε την ανταπόκριση των γυναικών, είπατε 50 γυναίκες και είπατε μας λίγο για τις προετοιμασίες που κάνετε σήμερα. Σήμερα ο Σύλλογος Γυναικών έχει 350 μέλη. Ήταν πρόθυμες να έρθουν όλες.
αλλά δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε όλες μαζί. Γι' αυτό πήραμε μόνο 50 γυναίκες και από το πρωί της 7 μέχρι τις 2 κάναμε αυτή την ετοιμασία. Αλλά δεν είναι σήμερα, γιατί αυτή η εβδομάδα ήταν κουραστική για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς βρισκόμαστε στρατώνες σήμερα. Τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε σήμερα και τα κέντρα λαϊκών δρομένων είναι από τους συνδιοργανωτές. Ναι, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και το Κέντρο Λαϊκών Δρομένων Κομοτηνής συνδράμει αυτή την προσπάθεια των γυναικών εδώ του Συλλόγου Στρατώνα, μια προσπάθεια η οποία πραγματικά είναι αξιέπαινη. Αξιέπαινη γιατί προσπαθεί να αναδείξει όχι μόνο τα δημιουργικά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού μας, αλλά και στοιχεία τα οποία υπήρχαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δίναν ζωή σε αυτή την πόλη και τείνουν να εξαλειφθούν. Εμείς θα είμαστε δίπλα ως Δήμος Κομοτηνής, ως Κέντρο Λαϊκών Δρομένων, σε οποιαδήποτε προσπάθεια τίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, προς να διατηρήσουμε ζωντανό τον λαϊκό μας πολιτισμό. Βγαίνουμε ένα λαϊκό δρόμενο που όπως και στο παρελθόν συγκεντρώνει τη συντηρητική πλειοψηφία των Κομοτηναίων. Βέβαια, τα παλιά χρόνια δεν υπήρχαν τα ντεσιμπέλ και τα μικρόφωνα, υπήρχε όμως το πάθος για την αναβίωση αυτή του εθίμου, υπήρχαν και τότε τα μουσικά όργανα, υπήρχε η συμμετοχή που ήταν και τότε καταπληκτική, σε μια διαφορετική τότε πλατεία, και την προσπάθεια αυτή, την ανάμνηση αυτή, την όμορφη ανάμνηση που είχα τόσο εγώ όσο και οι γείτονές μου, την αναβιώνουμε για δεύτερη φορά και σήμερα. Με καλύτερες δυνατότητες διοργάνωσης, που πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα γίνονται ακόμη και περισσότερες. Στους στρατώνες λοιπόν το κέφι άναψε χθες για τα καλά. Παραδοσιακή ορχήστρα προσέδωσε νότες δροσιάς στην κατά τα άλλα ζεστή χθεσινή νύχτα, ενώ οι παρευρισκόμενοι βρήκαν την ευκαιρία να χορέψουν και να γλεντήσουν. Παρόντες ήταν όμως και αρκετοί πολιτικοί της Ροδόπης, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν. Είναι μια ζεστή βραδιά σε μια συνοικία της πόλης μας. Μια πλατεία, ένα φεγγάρι, ολόγιωμο, ζεστός κόσμος, πολλής, μουσική και φωτιές που μας υποδέχτηκαν. Κάπου η λέξη απόδραση που ρωτήσατε είναι έτσι. Κάπου ενώνεται το παλιό και το καινούριο. Μνήμες ζωντανεύουνε από πολλά πολλά χρόνια πριν, όταν γιορτάζονταν το έθιμο αυτό με ζεστασιά, σαν έκφραση ανάγκης των ανθρώπων της εποχής εκείνης, και σήμερα ο κόσμος, οι γυναίκες, νιώθουν την ανάγκη να διατηρήσουν το έθιμο που μέσα τους κάπου βαθιά το κρατάνε ζωντανό, και έτσι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αναβιώνοντας ένα έθιμο, ένα ακόμα έθιμο που μας στέλνει πίσω στις ρίζες μας, όχι για να ξεχαστούμε εκεί, αλλά για να πάρουμε δύναμη από την παράδοσή μας και με ρεθίσματα καινούρια να γεννήσουμε την καινούρια γένα, να προχωράμε μπροστά με το παλιό και το καινούριο μαζί. Η φωτιά φαίνεται πως ενώνει συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Οδοιπόροι και ταξιδευτές είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Δήμος Ιάσμου. Στόχος η τουριστική προβολή αλλά και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του Δήμου Ιάσμου. Ένα αφιέρωμα που αγγίζει τους ορεινούς όγκους της Ροδόπης και φτάνει μέχρι και την περιοχή της Βιστονίδας. Οδοιπόροι και ταξιδευτές είναι ο τίτλος της βιντεοτενίας του Δήμου Ιάσμου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που έχει ως στόχο την προβολή της φυσικής ομορφιάς του Ιάσμου. Σε μια ολοκληρωμένη παραγωγή, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει η Τάνια Χατζηγεωργίου και ο Πέτρος Μιχαήλ, παρουσιάζεται ολόκληρη έκταση του Ιάσμου από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης μέχρι την περιοχή της λίμνης Βιστονίδας. Είναι μια προσπάθεια που ολοκληρώθηκε προημερών. Χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος δουλειάς από εξειδικευμένα συνεργεία, από ανθρώπους που ξέρουν να επιλέγουν και να προβάλλουν σωστά και να αναδεικνύουν αυτά τα σημεία τα οποία ενδιαφέρουν και είναι αξιόλογα για ένα τόπο. Επειδή κυρίως δείχνουμε ενδιαφέρον για την ανάδειξη του ορεινού μας όγκου, το μεγάλο κομμάτι του ντοκιμαντέρ αναφέρεται στον ορεινό όγκο του Δήμου Ιάσμου,
στα μετέωρα της Θράκης, μια περιοχή όπως χαρακτηρίζεται, στα άγρια άλογα, στα κοπάδια των αγρίων αλόγων που κυκλοφορούν στην περιοχή, στους γυπαϊτούς της περιοχής, και παράλληλα γίνεται και μια ξενάγηση στην έδρα του Δήμου κατά κύριο λόγο, μια περιγραφή για τους οικισμούς του Δήμου, όπως επίσης ένα μεγάλο κομμάτι αναφέρεται στην λίμνη Βιστονίδα, σε αυτόν τον σημαντικό υδροβιότοπο της οποίας όλη η ανατολική παραλίμνια περιοχή ανήκει στο Δήμο Ιάσμου. Εγώ προσωπικά ήμουνα πολύ ικανοποιημένος όταν το είδα για πρώτη φορά, παρότι έχω γνώση των τοπίων και των γεγονότων, εντυπωσιάστηκα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό ντοκουμέντο για το αρχείο του Δήμου. Η τηλεοπτική αυτή παραγωγή του Δήμου Ιάσμου έχει τουριστικό χαρακτήρα, καθώς δίδεται βάρος από το Δήμο στην προβολή αλλά και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Δεν αποκλείεται όμως και το γεγονός να διανεμηθούν οι βιντεοτενίες αυτές στο μέλλον κάποια αντίγραφα και στους δημότες, ώστε να ανακαλύψουν και αυτοί κάποια στοιχεία της περιοχής τους τα οποία πιθανώς δεν γνωρίζουν. Θα προχωρήσουμε σταδιακά στην έκδοση κάποιας κόπιας. Δεν το βγάλαμε με την προοπτική να το εμπορευτούμε ή να το μοιράσουμε στους δημότες. Ήδη υπήρξε ενδιαφέρον, θα προβληθεί από την ΕΤ3 και πιστεύω και ο τοπικός τύπος να το προβάλλει και τα τοπικά κανάλια να το δείξουν στους τηλεθεατές τους. Φεύγουμε από τον Ιάσμο και πάμε μέχρι την Ξάνθη τώρα, εκεί όπου με πολύ μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκε και σήμερα το Star Cup γυναικών 2002 στην παραλία των Μαγκάνων. Οι 24 αθλήτριες του Beach Volley και οι 11 μαζορέτες από τις Κανάριες Νήσους ανέβασαν και σήμερα το θερμόμετρο στα ύψη με τις εντυπωσιακότατες εμφανίσεις τους. Θα τις δείτε ευθύς αμέσως. Το Star Cup, ένα σύγχρονο τουρνουά beach volley, ολοκληρώθηκε στην παραλία Μαγκάνων της Ξάνθης. Με τη συνεργασία του Δήμου Τοπίρου, στην όμορφη παραλία της Ξάνθης, 24 αθλήτριες από τη χώρα μας συμμετείχαν στο πρωτότυπο αυτό τουρνουά, που διοργανώθηκε στην παραλία Μαγκάνων. Οι αθλήτριες, που είναι ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει η Ελλάδα από πλευράς αθλητικού δυναμικού, έχουν τις καλύτερες επιδόσεις πανελληνίως, ενώ αρκετές από αυτές έχουν και ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες συμμετοχές σε πρωταθλήματα beach volley. Το highlight του τουρνουά είναι αυτό που έκλεψε πραγματικά την παράσταση. Ήταν 11 καλλίγραμμες μαζορέτες από τα Κανάρια νησιά, τα Las Palmas και την εξωτική Τενερίφη. Οι πανέμορφες αυτές κοπέλες με τους χορούς τους ανέβασαν πραγματικά το θερμόμετρο στα ύψη. Χθες και γύρω στις 6 το απόγευμα πάντως πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός, όπου ανέδειξε και την νικήτρια του τουρνουά. Ύστερα όλες οι παίκτες του beach volley είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα beach party, αλλά και να δροσιστούν στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας των Μαγκάνων. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός του πλήθους κόσμου που συνέρευσε, ιδίως χθες από ολόκληρη τη Θράκη, με σκοπό τόσο τη διασκέδαση με τη θάλασσα και τον ήλιο, όσο και τη θέαση του τουρνουά beach volley.
με τη λήξη πάντως επιτυχημένου αυτού τουρνουά, προεξαγγέλθηκε και ένα άλλο τουρνουά beach volley. Πρόκειται για μια junior κατηγορία, η οποία θα διοργανωθεί την προσεχή μήνα στην όμορφη παραλία των Μαγκάνων της Ξάνθης. Στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφέας βράβευσε τους Ολυμπιανίκες μας ο Δήμος της Κομωτινής. Οι Ολυμπιονίκες τίμησαν με την παρουσία τους ως γνωστόν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που έγινε το προηγούμενο διήμερο στο κλειστό γυμναστήριο της Κομωτινής. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφέας, βραβεύτηκαν το προηγούμενο Σάββατο οι Ολυμπιονίκες της Άρσης Βαρών. Η χρυσή ελληνική Dream Team του αθλήματος, που αποτελούνταν από τον Πύρο Δήμα, τον Γκάχη Χατζασβίλη, τον Τζελίλη, τον Λεωνίδη, τον Σπύρου και τα άλλα παιδιά, έλαβε βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από τα σώματα ασφαλείας αλλά και από τον Δημοτικό Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Κομωτινής. Το Σάββατο βραβεύσατε στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφέας Ολυμπιονίκες τους γίγαντες Άρης Βαρών, που ήρθαν εδώ στην Κομωτινή και συμμετείχαν σε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ευαισθητοποιήθηκε ο Δήμαρχος και ποια ήταν ακριβώς τα τεκτενόμενα στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφέας? Πραγματικά, εγώ θέλω να πω για όλο το διήμερο, αυτό το τριήμερο που ήρθαν εδώ οι αθλητές και όλοι οι άνθρωποι των όπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Αν και δεν ήταν διοργάνωση δική μας, ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο έπακρο, μπορώ να πω απόλυτα στο 100% των δυνάμεών του και βοήθησε με ό,τι μπορούσε και σε υλικό, αν θέλετε, και σε κοινωνική βοήθεια και με το κλειστό, με όλα τα μέσα και με οτιδήποτε άλλο μπορούσε στους αθλητές. Φυσικά, ηθικά, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι και δεσμευμένοι σε αυτούς τους γίγαντες πραγματικά που τίμησαν τη χώρα μας. Έγινε ένα πολύ ωραίο τουρνουά, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω γι' αυτό, γιατί ήταν άλλη διοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά εγώ θα πω για όλο το διήμερο, το τριήμερο, αλλά και την τελετή λήξης πάνω στο τηρικό της Νυμφέας που έγινε μια γιορτή και τιμήσαν πραγματικά όλα τα σώματα ασφαλείας και του στρατού Ξηράς, την πολεμική αεροπορία, το ναυτικό, την πυροσβεστική, την αστυνομία που ήρθαν και συμμετείχαν εδώ πέρα και μας τίμησαν και συνάμα όλους τους Ολυμπιονίκες που ήταν επάνω. Έγινε μια πολύ ζεστή εκδήλωση, ήταν όλοι επάνω, διαβάστηκε ο χαιρετισμός του Δημάρχου. Ο κ. Ταξιλινδάρης, εγώ ήμασταν οικοδεσπότες. Πραγματικά πήραμε, μπορώ να πω, συγχαρητήρια και ευχές και είπανε, μας υποσχέθηκαν κιόλας. Ο υποστράτηγος που είναι το Ανώτο Αθλητικό Συμβουλίο των Ενόπλων Δυνάμεων θα κάνει και άλλες διοργανώσεις στο μέλλον, θα προτείνει να γίνουν και άλλες διοργανώσεις στο μέλλον στην Κομωτινή. Ήταν πραγματικά μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας και εύχομαι να την ξαναζήσουμε. Κύριε Μανά, ακριβώς εσείς ως δόνα παραδειγματιστεί κατά το τουρνουά αυτό? Σίγουρα αυτό είναι μια εμπειρία και οργανωτική, γιατί συμμετείχαμε και εμείς, αλλά μας έδωσε και ιδέες και απόψεις ώστε να κάνουμε και να λειτουργήσουμε με καλύτερες συνθήκες και προοπτικές. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες μελλοντικές σκέψεις και προτάσεις για μια προετοιμασία συνεργασία με το ΤΕΦΑ της Εθνικής Ομάδας Άρης Βαρών. Αλλά αυτά είναι μελλοντικά και νομίζω θα τα δούμε αργότερα. Ο καθένας στο πόστο του και στο αντικείμενό του, όπως ο κύριος Μανανάς. Τις πύλες του έκλεισε χτες το Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακοποιών που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στη Ξάνθη. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ούτε από τις ιδιωτικές φαρμακοποδίκες, ούτε από γκέχια αγιά, τα οποία θα σας πει ο πρόεδρος αύριο, διότι το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα και προφανώς το φαρμακοποιό είναι τόσο δυναμωμένο. Παρουσία των τοπικών φορέων της Ξάνθης παρουσιάστηκε το δεύτερο διήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακοποιών στο Ζήτα Παλάς της πόλης. Φαρμακοποιοί λοιπόν από όλη τη χώρα προσήλθαν ώστε να συζητήσουν τα θέματα του κλάδου τους. Η ΟΣΠΕ είναι βαθιά νυχτωμένη. Ούτε κανένα ακουμπούμεθα, όπως σας είπε και άλλο, θα σας πω και δύο κουβέντες, για τα διαδραματιζόμενα στην Ευρώπη που όλοι φοβούμαστε τον παγκόσμιο αυτό της παγκοσμιοποίησης. Δεν υπάρχει καμία παγκοσμιοποίηση για τα φαρμακεία μας. Αρκεί εμείς να έχουμε μυαλό και γνώση και να τους συνεταιρισμούς να βάλουμε από όλους τους προηγούμενους μέσα από το κίνημα και δεν πρόκειται να φοβόμαστε κανέναν. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, με αυτά τα λίγα λόγια. Ειδικότερα πάντως, ένα θέμα το οποίο τονίστηκε ιδιαιτέρως είναι η λύση στο πρόβλημα της ενδεχόμενης έλλειψης φαρμάκων στην αγορά εξαιτίας ανεπάρκειας ετικετών όπου επικαλούνται στις συσκευασίες. Προσπαθούν να δώσουν οι αρμόδιοι φορείς την ώρα όπου έχει ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών και εισαγωγέων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ τον χρόνο πάρα μαζί.
Συγκεκριμένα πάντως εκφράζονται φόβοι ότι ανεπάρκειες ειδικές ταινίες γνησιότητας που υποχρεωτικά επικολούνται συσκευασίες θα προκαλέσει έλλειψη φαρμάκων στην αγορά στη διάρκεια της τερινής περίοδου. Το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι εξή και ήδη έχει ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ των παρασκευαστών και εισαγωγέων για την εξασφάλιση των περισσότερων ειδικετών. Για το πρόβλημα έχουν ενημερωθεί τα συναρμόδια Υπουργεία και ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΦ, προκειμένου να ερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης του φλέγοντος αυτού ζητήματος. Σημειώνεται πάντως ότι η ελληνική φαρμακευτική αγορά προμηθεύεται περίπου 200 εκατομμύρια ετικέτες κάθε χρόνο. Πάντως, εν λόγω σύστημα έχει χαρακτηριστεί από πολλούς αναχρονιστικό και δεν ισχύει στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εφαρμόζεται το σύστημα ραβδοτού κώδικα. Έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο και μόνο μετά το απόγευμα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια υπάρχει περίπτωση να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι όσοι αξιόλογοι μεταβολή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκαν οι απόψινές βραδινές ειδήσεις. Καλή σας νύχτα, χρόνια σας πολλά.